Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Το νέο επεισόδιο του Survivor, που θα προβληθεί σήμερα Δευτέρα, εκτός από τον δεύτερο συναρπαστικό αγώνα Ηλίας της εβδομάδας, θα έχει κάπιστευτές εντάσεις και αλληλοκαρφώματα μεταξύ των παικτών. Οι δύο ομάδες έχουν ακονίσει για τα καλά τα μαχαίρια τους και δείχνουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν πουθενά για να πετύχουν τους στόχους τους. Ο Αλέξης Παπάς ακούγεται και πάλι να πετάει σπόντες για συγκεκριμένους αντιπάλους του και να προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια ανάμεσα σε παίκτες των μπλε. Συγκεκριμένα τονίζει ότι ο Τζέιμος Καφετζής δεν επιλέγει ποτέ τον Σταμάτη να τρέξει σε φλανγκ, ενώ ο Σταμάτης λέει ότι έχει βαρεθεί να κερδίζει και να θεωρείται ακόμα αδύναμος παίκτης. Κάπου εκεί όμως ο παίκτης των κόκκινων καρφώνεται, αφού κλείνει το μάτι στον Χριστόφορο, σαν να του λέει ότι πέτυχε αυτό που ήθελε. Η Χρύσα το αντιλαμβάνεται και λέει στον Σταμάτη να μην τζιμπάει, γιατί αυτό θέλει να πετύχει ο Αλέξης, αφού πάντα σκέφτεται κάτι για να αναστατώσει την κλεομάδα. Οι δύο ομάδες με τα θετικά και τα αρνητικά τους, πρέπει να μπουν στο στίβο μάχης και να παλέψουν για τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας, με τους κόκκινους να θέλουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους και τους μπλε να ισοφαρίσουν. Η μάχη είναι πάρα πολύ σκληρή και το αγώνισμα αρκετά πολύπλοκο, με αποτέλεσμα να έχουμε λάθη και μπερδέματα, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις. Σας έχω ήδη πει σε προηγούμενο βίντεο για την ομάδα που θα καταφέρει να πανηγυρίσει. Ωστόσο, η συζήτηση για την εμπιστοσύνη του Τζέιμς στον Σταμάτη θα πάρει και πάλι φωτιά στο Συμβούλιο του Νησιού και θα ξεσηκώσει νέες κόντρες. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.